Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την Δράμα, τον Σπύρο τον Λάτσα. Γεια σου, Σπύρο. Καλησπέρα, Βίκη. Καλησπέρα στην Καβάλα και στην Ανατολική Μακεδονία. Σε όλη την περιφέρεια. Σε όλη την περιφέρεια. Και Φράκη, το διόρθωσα. Ωραία. Σπύρο, πες μας λίγο, μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα. Ήσουν το απόγευμα επάνω στο Παρανέστη, στο στρατόπεδο Πανταζόπουλου. Ακούσαμε, μάθαμε, είδαμε, πληροφορηθήκαμε, πετροπόλεμος, χημικά και καραμπίνες. Βίκη, έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Να πάρουμε λίγο το χρονικό με τη σειρά για να καταλάβει και ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, μια ομάδα από μέλη της πατριωτικής κίνησης Δράμας έφτασαν στο Παρανέστη, όπου εκεί ενώθηκαν μαζί με τους κατοίκους του Παρανεστίου, με μεγάλη μερίδα των κατοίκων του Παρανεστίου, οι οποίοι προχώρησαν από την πλατεία, ας το πούμε εκεί, από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι το στρατόπεδο Πανταζόπουλου, προκειμένου να διαδηλώσουν και να διαμαρτυρηθούν για την έλευση μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, που έχουν καταλήξει εκεί και είναι περίπου γύρω στα 150 άτομα. Μέχρι στιγμής, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν κι άλλοι. Ναι, οι πληροφορίες κάνουν λόγο μέχρι για 1000 και 1100, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής είναι 150 άτομα. Ναι. Τώρα, τι έγινε. Πλησίασε η επικεφαλής και όλος ο κόσμος μαζί εκεί και έγινε μια διαβούλευση, αν θέλεις, με τις αστυνομικές δυνάμεις, με τον επικεφαλή, τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος τους είπε ότι, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μπορώ να σας αφήσω να διαδηλώσετε μπροστά στην είσοδο, διότι οι εντολές που έχω είναι να διαδηλώσετε ειρηνικά, όμορφα, στο δρόμο εδώ και μέχρι εδώ. Επέμεναν λοιπόν ας να μας δείξει, συγγνώμη Σπύρο, ας μας δείχνει τα πλάνα η αποτερωή, παρακαλώ. Ναι, συνέχισε Σπύρο. Λοιπόν, επέμεναν οι άνθρωποι εκεί της πατριωτικής κίνησης Δράμας και οι κάτοικοι του Παρανεστίου να πλησιάσουν στην πύλη μπροστά. Ναι. Υπήρχαν τρεις δημιουργίες, από ό,τι τουλάχιστον μπόρεσα εγώ να διακρίνω, εκεί που φυλάγανε τις εισόδους στρατοπέδου. Δεν υποχωρούσε ο αστυνομικός διευθυντής, γιατί εκτελούσε τις εντολές του ανωτέρου του. Ναι. Με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και οι άνθρωποι της πατριωτικής κίνησης πήγανε λίγο προς την πίσω μεριά του στρατοπέδου, προκειμένου να μπουν από την πίσω μεριά. Αμέσως κινήθηκαν οι αστυνομικές δυνάμεις από την πίσω μεριά, προχώρησαν, τους απόθυσαν από εκεί και σε κάποιο σημείο ξύλωσαν λίγο ένα κομμάτι σύρματος, εκεί ένα κομμάτι του φράχτη που έχει μπει, προκειμένου να μπουν. Μπήκανε μέσα μερικά άτομα και, όπως βλέπουμε και τώρα στα πλάνα, ένας κάτοικος προφανώς εκεί του Παρανεστίου πήρε την καραμπίνα και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Ευτυχώς στον αέρα. Ευτυχώς στον αέρα. Βέβαια, βλέπουμε εδώ τώρα ότι ένας συμπολίτης του, ο οποίος την χάνει να είναι και αντιδήμαρχος του Παρανεστίου, έτρεξε, του πήρε την καραμπίνα και τον αφόπλησε. Ευτυχώς βέβαια. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι άρχισε ένας πετροπόλεμος και άρχισε η ρήψη χημικών. Χημικά βέβαια, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις προβλημάτισαν και χτύπησαν μάλλον παιδιά και έφεραν σε δύσκολη θέση, αν θέλεις, ευπαθείς ηλικίες. Σαφώς. Μήπως ήταν και αυτά λιγμένα σαν αυτά που ρίξαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Σύνταγμα? Βίκη, να σου πω ότι ένα που είδα εγώ ήταν το 2002 η λήξη. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε 2012. Ναι, μόνο 10 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Εν πάση περιπτώσει, τραυματισμός. Το θέμα είναι τώρα ότι όλα αυτά γίνονται διότι έχουν κατασταθεί παράνομοι μετανάστες χωρίς έγγραφα νομιμοποιητικά στο Παρανέστη. Οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να μην δεχτούν με τίποτα τους ανθρώπους εκεί να παραμείνουν. Τι προτίθεται να κάνουν συνέχεια δηλαδή? Από την άλλη μεριά, να σου πω, για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, ότι και η αστυνομία εκτελεί τις εντολές τις οποίες παίρνει από κάτω, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Κυβερνητικές αποφάσεις. Και βέβαια οι κάτοικοι δεν τα έχουν ουσιαστικά με την αστυνομία, τα έχουν με την πολιτική ηγεσία, γι' αυτό και τα συνθήματα ήταν κατά της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Θα μείνουν εκεί απόψε από ό,τι φαίνεται. Μαθαίνω ότι έρχονται ενισχύσεις από τον Εύρο. Μαθαίνω ότι ενδεχομένως να έρθουν και ενισχύσεις από πατριωτικές κινήσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει η νύχτα ή τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, τα επόμενα 24 ώρα. Δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν τραυματισμοί.
Αυτό πάντως είναι... εγώ θέλω να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, γιατί πιστεύω ότι μας ακούν στην περιφέρεια, εννοώ στην αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας. Και μας βλέπουν και μας ακούν, ναι. Ναι, δεν νομίζω, αν και δεν είμαι βέβαια επιτελής αστυνομίας, μια κοινή λογική έχω κι εγώ, όπως έχει ο περισσότερος κόσμος, ναι. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν επέτρεπαν στους ανθρώπους αυτούς να πάνε μέχρι την πύλη του στρατοπέδου και να διαδηλώσουν έξω από την πύλη... Ειρηνικά, με συνθήματα, με φωνές, γιατί εντάξει δεν τους είναι και ευχάριστο αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα γινόταν τίποτα, θα διαλυόταν ή δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει κάτι παραπέρα. Βέβαια ίσως οι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί να γνωρίζουν κάτι παραπάνω, με την έννοια ότι σου λέει αν πάνε εκεί μπορεί να θέλουν και κάτι παραπάνω μετά. Δεν ζήτησαν πάντως οι άνθρωποι, οι κάτοικοι του Παρανεστίου και τα μέλη της πατριωτικής κίνησης τίποτα άλλο πλην να μπουν οι αστυνομικοί μέσα από το στρατόπεδο. Να μην είναι δηλαδή στο δημόσιο δρόμο, να μην είναι πάνω στο οδόστρωμα, μήπως, να μην εμποδίζουν μήπως δηλαδή αυτό ήταν το μια περιβάλλοντα χώρο του στρατοπέδου. Μήπως ήταν μια πρόκληση για αυτούς? Μήπως ήταν το σπίρτο που έβαλε τη πυροδότησε τη φωτιά? Ίσως να ήταν και πρόκληση και πολύ πιθανό, γιατί βλέποντας απ' έξω τρεις δημιουργίες ΜΑΤ και να είναι παρατεταγμένες, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι και ότι καλύτερη εικόνα. Τη στιγμή που ανεβαίνεις επάνω, τουλάχιστον έτσι λέγανε οι άνθρωποι της πατριωτικής κίνησης και οι κάτοικοι, ανέβηκαν επάνω για να διαδηλώσουν εκεί ειρηνικά. Θέλω λοιπόν να πιστεύω, χωρίς να θέλω να κάνω υπόδειξη σε κανέναν αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ότι εάν τους αφήνανε να πάνε μέχρι την πύλη, δεν νομίζω ότι θα γινόταν και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο θα γινόταν, θα διαδήλωναν, θα εκτενωνόταν η κατάσταση και θα φεύγαν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, μπορεί να ξέρουν κάτι παραπάνω οι άνθρωποι της αστυνομίας, μπορεί να έχουν δίκιο. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι με λίγη σύνεση και λίγη καλή συνεργασία μπορούν να λυθούν τα πράγματα, γιατί ούτε οι άνθρωποι που ανέβηκαν εκεί είχαν τη διάθεση να ανέβουν και να μαλώσουν με τους αστυνομικούς. Πολύ δε περισσότερο θεωρώ ότι και οι αστυνομικοί δεν είχαν διάθεση να πνίξουν το χωριό στα καπνογόνα και στα χημικά. Παρ' όλα αυτά είχαν όμως σε ένα τόσο μικρό χωριό με 300 κατοίκους, υπήρχαν και δακρυγόνα. Ναι, βέβαια, και χημικά, που και χημικά. Είπα, είδα εγώ ναι. Ένα που ήταν λιγμένο το 2002. Εντάξει, δεν είναι πολύς καιρός, μόνο 10 χρόνια. Δέκα χρόνια. Μπροστά στην αιωνιότητα δεν είναι τίποτα τα 10 χρόνια. Ναι. Τι λέει ο δήμαρχος του Παρανεστίου? Ο δήμαρχος είναι στην Αθήνα μαζί με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Γιαννακίδη, ναι. Ενδεχομένως και με άλλους τοπικούς παράγοντες εδώ, προκειμένου να πάνε αύριο στον κύριο Δέρβια και να του παραπονεθούν ή να του πούν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό εκεί στο Παρανέστη. Δεν ήταν δηλαδή εκεί. Αντίθετα ήταν εκεί ο κύριος Παρλόγλου, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος στο Δήμο Παρανεστίου. Αυτός που αφόπλησε τον κύριο με την καραμπίνα. Ναι. Ήταν ο κύριος Τάσος Βογιατζόγλου, επίσης αντιδήμαρχος του Δήμου Παρανεστή από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Η κυρία Λίξο Τυριάδου από πλευράς της αντιπολίτευσης, να το πω έτσι. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας βουλευτής δεν ήταν παρόν, κανένας πολιτευτής δεν ήταν παρόν. Και ήταν μόνο οι κάτοικοι με τους ανθρώπους της πατριωτικής κίνησης. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν τραυματισμοί? Τραυματισμοί 3 στον αριθμό από πλευράς κατοίκων, από τη χρήση χημικών δηλαδή. Και από την άλλη μεριά υπήρχε και ο αστυνομικός υποδιευθυντής, ο οποίος φέρει βαθμό αστυνομικού διευθυντή, βέβαια εκτελούσε και τα καθήκοντά του. Ο οποίος χωρίς κράνος βέβαια προσπαθούσε να λήξει τα επεισόδια, να σταματήσει η φασαρία. Και έφαγε πέτρα. Και έφαγε πέτρα στο κεφάλι, ναι. Μάλιστα. Ή κάποιο αντικείμενο, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν από όλα αυτά που εξφενδόνιζαν οι δύο πλευρές, ή μία πλευρά μάλλον. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα έχουμε την ευκαιρία, Σπύρο, να τα ξαναπούμε. Και αργότερα και αύριο, βέβαια, πιο αναλυτικά. Αύριο πιο αναλυτικά και θα έχουμε και περισσότερο υλικό για να δείξουμε στους τηλεθεατές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να είστε καλά.